ήρθαμε όλοι σήμερα. Περίμενε, κάτσε. Ήρθαμε όλοι εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδερφού μας, του Βαγγέλη, ο οποίος χάθηκε πολύ άδικα ένα βράδυ που έβρεχε όπως σήμερα εδώ, σε αυτό το σημείο του δρόμου. Τέτοια σημεία δεν πρέπει να υπάρχουν σε δρόμους εθνικούς, πόσο μάλλον τόσο κοντά στην πόλη, στην έξοδό της. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε σήμερα είναι ότι να γίνει κάτι από την πολιτεία, να αφαιρεθούν όλα αυτά τα κακοπροαίρετα σημεία, για να μην έχουμε άλλα θύματα ακόμα εδώ στην άσφαλτο και σε αυτά εδώ τα σημεία. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε να κάνουμε πολιτική, ούτε να... ούτε να κρίνουμε κάποιον. Εμείς ήρθαμε να τιμήσουμε το φίλο μας. Και τουλάχιστον εμείς τον χάσαμε, να μην τον χάσουν άλλες οικογένειες. Και να μην στεναχωρηθούν τόσοι άνθρωποι. Δεν λέμε να γκρεμιστεί η γέφυρα αμέσως ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Απλά να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε τουλάχιστον οι δρόμοι, ας πούμε, στην πόλη μας να είναι ασφαλείς. Γιατί πάντα θα υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, πάντα θα υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι τρέχουν ή δεν τρέχουν, πάντα θα υπάρχουν βρεγμένοι δρόμοι. Τι να σας πω, εμείς να τιμήσουμε το φίλο μας, ήρθαμε ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην πόλη, στην περιφέρεια. Εγώ είμαι ο Πάρης Κακαρέτσας. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Βαγγέλη, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον και πιο βασικό είναι να τονίσουμε ότι παγίδες σαν αυτήν πρέπει να φύγουν από την πόλη. Η γέφυρα αυτή είναι από μόνη τους, δεν είναι πρόβλημα, αλλά συνδυασμό με το δρόμο, τους ανθρώπους με στροφή, με το Σαμάρι, για μας και τους συγγενείς, αλλά κυρίως για τους κατοίκους εδώ, Χαραυγή και τα άλλα χωριά που πηγαίνουν, ερχόμαστε καθημερινά, είναι παγίδα που με το παραμικρό μας δημιουργεί, μας πέφτουμε μέσα και δεν έχουμε διέξοδο. Καθημερινά και πολλές φορές, τηρώντας τα όρια ταχύτητας, έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση. Πρέπει αυτή η νεκρή γέφυρα επιτέλους να γκρεμιστεί. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Το μόνο που δημιουργεί είναι καινούργια θύματα. Καλούμε τους τοπικούς άρχοντες να αφήσουν τα νομικά τερτύπια, τα γραφειοκρατικά κολλήματα και να γκρεμίσουν κάτι που είναι νεκρό. Εδώ φαίνεται ένας άρχοντας, άμα έχει πυγμή και άμα αντιμετωπίζεται καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Γιατί αν θεωρούν ότι δεν είναι καθημερινό πρόβλημα αυτό, αυτό και οι άλλοι τέσσερις είσοδοι της πόλης, που και οι τέσσερις είναι καρμανιόλες, τότε δυστυχώς μας αξίζει σαν λαός να έχουμε αυτό που έχουμε. Ευχαριστώ.